καλώς ήρθατε στο διαγωνισμό μας. Κάθε χρόνο γίνεται. Και φέτος βλέπουμε τα χαρά να έχουμε τη χώρα υποψηφίων για το βραβείο. 25 τα παιδιά που μετράω. Άλλη χρονιά ήταν το μάξιμο που είχαμε πάρει. Πιάσει ένα μέτρο μου. 21 συμμετοχές. Και φέτος είναι 25. Αυτό είναι έτσι το χώρο. Αυτό έχει να πει ότι κάνουμε κάθετε μάλλον καλή δουλειά. Προσελκύουμε παιδιά να είμαστε καλά, να προχωρήσουν όπως μπορούν. Να πούμε δύο λόγια για τον Μοσενίκο. Ο Μοσενίκος είναι στο πορτρέτο με τα πολλά παράσημα ο κύριος, ο οποίος γεννήθηκε το 1911 στην Κέρκυρα και πάρα πολύ γρήγορα ήταν σε εμάς υποψήφιος μουσικός, έγινε μουσικός και μάλιστα ταλαντούχος στην Ρομπέτα. Αμέσως μετά πήγε στην Αθήνα, σπούδασε ελληνικό οδείο και οδείο Αθηνών με πολύ μεγάλες επιτυχίες εκεί και πήρε μια υποτροφία και πήγε στην Ιταλία και έγινε μουσικολόγος για πολλά χρόνια στην Ιταλία και ήρθε και μάλιστα διέπρεψε ως μουσικολόγος. Το κύριο όμως μέλημα του Μοτσενίγου ήταν ότι ήταν κορυφαίος μουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, είχε συγκριθεί την ηλική, ήταν σε πολλές μπάντες Αθήνα και Ρεά και μετά βέβαια αλώνησε όλη την Ελλάδα, κυριολεκτικά την αλώνησε έξω από δικά του για να προβάλλει την νεοελληνική μουσική. Κύρια όμως μεταεκτάνησα, πρώτα ξεκίνησε μεταεκτάνησα. Έχει δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς και στο θάνατό του το 1970 αυτός ο όγκος δουλειάς δωρήθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Η Εθνική Βιβλιοθήκη τώρα είναι στο Ίδρυμα Νιάρχου, στην Ιστοφάλιρο και η ΔΕ Λίτσα Μοτσενίγου το 1970, η γυναίκα του Χίρα μάλλον, τότε έδωσε, αθλοθέτησε δύο βραβεία, ένα βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών και ένα βραβείο της Φιλαρμονικής Κέρκυρας που από εδώ ξεκίνησε. Αυτά είναι που τιμούμε με τον Σπύρο Μοτσενίγο. Θελήσαμε και κάποια στιγμή σε αυτή τη μεγάλη μορφή να δώσουμε ένα όνομα και στο συγκεκριμένο είχαμε βρει το καντουνάκι αυτό που αφορά Γιάννη ανεβαίνει προς πάνω προς το DLS. Αλλά δυστυχώς μετά απορρίψαν αυτή την ονοματοδοσία και έτσι τώρα είμαστε χωρίς όνομα και θα πρέπει να γίνει γιατί και κοντά σε εμάς τα ήταν εκεί να γινόταν. Αλλά και από την άλλη, να δοξαστεί αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά διαδραμάτισε πολύ μεγάλο μουσικό ρόλο στα δρόμενα της Ελλάδος. Αυτά είναι λίγες. Εγώ να πω στα παιδιά καλή επιτυχία να έχετε. Η Κεντρική Επιτροπή είναι των καθηγητών μας από τη φιλαρμονική μας. Ναι. Και να σας πω βέβαια ότι όποιος μαθητής έχει κριτή καθηγητή, αυτός δεν σας βαθμολογεί. Εξαιρείται. Έτσι. Απλώς βαθμολογεί τα άλλα παιδιά. Έτσι. Στο τέλος λοιπόν από αυτή τη διαδικασία, πρώτος, δεύτερος, θα έχει σήμερα ένα κριτικό βραβείο. Πρώτη, δεύτερη ή πρώτος ή δεύτερος. Αμέσως μετά το δίπλωμα θα δοθεί στη 12 Δεκεμβρίου στη γιορτή μας που κάνουμε εδώ πέρα, στον Άγιο Σπυρίδωνα. Και επίσης στην προσεχή συναυλία της Μπαντίνας, οι δύο αυτοί, οι αυτές, θα παίξουν ρόλο σολίστ σε δύο έργα τα οποία προφανώς θα διαλέξει ο μαέστρος και θα δώσει. Αυτά προς το παρόν. Κάτι άλλο να προσθέσω, θα το ρωτήσω. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Φέτος έχουμε για το προειδεάσιο, έχουμε αγόρι κοπέλα, όργανα φλάουτο και σαξόφωνο και ας πούμε το αποτέλεσμα. Το δεύτερο βραβείο το παίρνει η Αγγελική Βλάχου του Ηρακλή.